μαζί με την τελευταία Κυριακή του Πάσχα, τη μνήμη των Αγίων Δόξων Μεγάλων Θεοστέρτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, εις το όνομα των οποίων τιμάται ο πάνσεπτος ούτως ιερός ναός. Υπήρξε καιρός, τρεις αιώνες, 300 χρόνια, όπου η πίστη του Χριστού εδιώκεται. Διότι τίποτε άλλο δεν εδιώχθηκε και κυνηγήθηκε στον κόσμο τόσο πολύ, όσο η πίστη εις τον Ιησού Χριστό. Και αυτό, διότι η πίστη είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ζωή. Και ο Χριστός είπε για την αλήθεια, γνώσαστε την αλήθεια, γνωρίστε την αλήθεια. Και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και επειδή οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει στο σκοτάδι και η αλήθεια είναι φως, γι' αυτό αυτός ο ανελέητος πόλεμος εναντίον της πίστεως του Χριστού και στα 300 πρώτα χρόνια, αλλά και στη συνέχεια μέχρι τη σήμερα, με πολλούς και διαφόρους τρόπους, θα λέγαμε εξευγενισμένους εμάς, άγριους βέβαια και βάρβαρους εις τα μέρη της Ανατολής και της Ασίας, όπου για να είναι κάποιος χριστιανός σήμερα και να πιστεύει στον Χριστό, του στοιχίζει αυτό με τη ζωή του, όπως στοίχιζε τους πρώτους χριστιανούς. 300 χρόνια λοιπόν η πίστη εδιώκεται. Και αυτά τα χρόνια ήταν τα καλύτερα χρόνια για την Εκκλησία. Μη σας φαίνεται περίεργο. Διότι όταν ιδιώκεται η Εκκλησία, εστερεώνεται η βάση της. Και όταν εστερεώνεται η βάση της των δέντρων, καρποφορούσε και έφερνε καρπούς εκατονταπλασίωνας. 15 εκατομμύρια οι ιστορικοί της εποχής ανάγουν τους μάρτυρας των τριών πρώτων χριστιανικών αιώνων. 15 εκατομμύρια, φαντάζεστε. Και μέσα στα αυτά εκατομμύρια είναι από νήπια, αρχής γενωμένης από τη σφαγή των 14.000 νηπίων στη Λιδραία, υπό τον Ομοφόρο Ηρώδου, από τον Άγιο Κύρικο, ο οποίος εμαρτύρησε μαζί με τη μητέρα του εις ηλικία 3 ετών, και στη συνέχεια με τους μάρτυρας και με τους δεομάρτυρας του Ιπποκρατίας, οι οποίοι ανέβασαν πολύ τον αριθμό των Αγίων Μαρτύρων, από τα 15 εκατομμύρια και πότισαν το δέντρο της πίστεως με το αίμα τους και γι' αυτό η πίστη των χριστιανών και η εκκλησία των χριστιανών είναι εκκλησία μαρτύρων και Αγίων. Φρένο σε αυτό το διωγμό έβαλε ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας και εις Απόστολος, ο οποίος όταν ανέλαβε την εξουσία το 313, από το 33 μετά Χριστό μέχρι το 313 είχαμε διωγμούς. Το 313 υπέγραψε το περίφημο διάταγμα των Μεδιοράνων στο Μιλάνο της σημερινής Ιταλίας, ελέγονται τότε Μεδιόραν. Και το διάταγμα αυτό το οποίο ισχύει μέχρι τη σήμερα είναι το διάταγμα της ανεξιθρησκείας. Τι σημαίνει ανεξιθρησκεία? Σημαίνει ότι εγώ σέβομαι τη θρησκεία του άλλου όπως ο άλλος σέβεται τη δική μου θρησκεία και είμαι ελεύθερος χωρίς φόβο να με συλλάβουν και να με βασανίσουν και να με κακοποιήσουν, να πιστεύω και να λατρεύω τον Χριστό. Ίσως εμείς τα παιδιά τα μετά της κατοχής και εντεύθεν δεν είμαστε σε θέση να καταλάβουμε ποιο είναι αυτό το μεγάλο δώρο της ανεξιθρησκείας και της ελευθερίας. Μόνο όσοι έζησαν κάτω από ζυγό σκραβιάς, αυτοί μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος, να πιστεύεις και να λατρεύεις τον Θεό σου. Και εδώ τα χωριά μας, τούτα εδώ, Νέα Ρόδα, Ουρανούπολης, Αμουλιανή και λοιπά, τα οποία είναι προσφυγοχώρια και ήρθανε
οι κάτοικοι από την Ανατολή, από τη Μικρά Ασία και από τα νησιά του Βοσφόρου προς τα δω, αυτοί οι παππούδες και οι γιαγιάδες και από τις διηγήσεις και εσείς οι νεότεροι βέβαια, θα έχετε εμπειρίες. Μεγάλες εμπειρίες, τι σημαίνει να μην μπορεί ο άνθρωπος να λατρεύσει ελεύθερα το πιστεύω. Γι' αυτό και προσέφαινον, όταν ζητήθη εις τους λεγόμενους τουρκόφωνους χριστιανούς, Έλληνες ήταν τουρκόφωνοι, δεν ήταν Τούρκοι, να διαλέξουν από τα δύο τι θέλουν, πίστη ή γλώσσα. Διάλεξαν την πίστη. Γιατί, διότι η γλώσσα θα έχανε ούτως ή άλλως. Ενώ η πίστη είναι εκείνη η οποία κράτησε και τη γλώσσα. Και γι' αυτό έχουμε βιβλία ιερατικά, τις λεγόμενες φυλάδες, οι οποίες είναι και τους τουρκόφωνους με ελληνικά γράμματα τουρκικές λέξεις. Γίνεται η Θεία Λειτουργία στα τουρκικά, αλλά επειδή οι ιερείς δεν ήξεραν την τουρκική, ήταν γραμμένα με ελληνικούς χαρακτήρες. Σώζονται αυτές οι λειτουργικές φυλάδες, οι οποίες ήρθαν από εκεί βέβαια όταν οι πρόσφυγες Έλληνες αδελφοί ήρθαν εδώ και κατοίκησαν στα μέρη αυτά και σε όλη την Ελλάδα που δεν ήταν επικισμένα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν δόρισε την ελευθερία του προσώπου και του ατόμου να λατρεύει τον Θεό του όπου θέλει και όπως θέλει. Η ελευθερία αυτή όμως αδελφοί καταστρατηγήθηκε και καταστρατηγείται και θα καταστρατηγηθεί ακόμη πολύ περισσότερο. Διότι σήμερα μεν στο λεγόμενο εντός εισαγωγικών πολιτισμένο κόσμο δεν υπάρχει η βαβαρότης της σφαγής και του διωγμού, του επισήμου, αλλά υπάρχει υπόγειος διωγμός, ο οποίος είναι ο χειρότερος διωγμός αυτός, διότι είναι ύπουλος. Σήμερα ο κόσμος ο οποίος έχει διαγράψει τον Θεό από τη ζωή του και προσπαθεί να γεμίσει τα κενά του με υποκατάστατα για τα οποία δίνει τόσα χρήματα ούτως ώστε να αισθανθεί μέσα του χαρά και αγαλίαση και δεν τη βρίσκει με τίποτα, προσπαθεί να αντικαταστήσει και να υποκαταστήσει τα έθιμα της πίστεως, τα όσια και τα ιερά με υποκατάστατα ξένα προς τον χριστιανικό κόσμο. Και όλα αυτά βέβαια δεν γίνονται τυχαίως, γίνονται με σκοπό, όπως και οι διωγμοί των πρώτων αιώνων τους οποίους κατήργησε ο Μέγας Κωνσταντίνος έγιναν του επισκοπού. Ποιος ήταν ο σκοπός? Ότι θα έβαλε αυτοκράτορας να ελατρεύεται ως Θεός. Σήμερα ποιος είναι ο σκοπός? Να γίνουμε όλοι κονσέρβα σε μία μηχανή, η λεγόμενη παγκοσμιοποίησης και νέα τάξη των πραγμάτων, η οποία παγκοσμιοποίηση και νέα τάξη των πραγμάτων δεν είναι μόνο ότι μπορεί, εάν σωστά αξιολογηθεί και τοποθετηθεί, να προσφέρει πολλά στον άνθρωπο, αλλά είναι η άρνηση και του Θεού πρώτον και ύστερα τα υποκατάστατα εκείνα τα οποία διαφθείρουν τον άνθρωπο και αρπάζουν την ελευθερία του προσώπου του ανθρώπου και τον κάνουν δούλο και σκλάβο, χωρίς ο άνθρωπος να καταλαβαίνει πολλές φορές τι γίνεται. Υπήρξε μια εποχή στα μικρά μας τα χρόνια της ηλικίας μου που μας λέγανε θα βάλεις αυτό, θα κάνεις αυτό γιατί αυτό είναι μοντέρνο. Αυτό πέρασε. Και ήρθε ο μεταμοντερνισμός, όπως λένε οι κουλτουριάριδες και οι ειδικοί. Φύγαμε από τον μεταμοντερνισμό και ήρθαμε στον ανθρωπισμό, όπως λέγεται στη Δύση ουμανισμός. Δηλαδή τι κάναμε, εθεοποιήσαμε τον άνθρωπο και τη λογική του. Πέρασε και αυτό διότι δεν μπορούσε να αποδώσει αυτά που ήθελε να αποδώσει και τώρα είμαστε στο μεταανθρωπισμό. Και τώρα μέχρι το 28 λένε ότι θα εφαρμοστεί και στην πατρίδα μας, παρότι, όπως ακούτε εσείς καλύτερα από μένα, αρχίζουν και υπάρχουν ενστάσεις φοβερές ότι έρχεται η τεχνητή γνώση. Η τεχνητή γνώση.
Δηλαδή ο άνθρωπος θα καταντήσει ένα όν το οποίο θα κινείται με κουμπιά. Χιλιάδες και εκατομμύρια εργασίες, εργατικές θέσεις θα χαθούν, διότι θα λειτουργούν τα μηχανήματα. Τα οποία μηχανήματα, αν είναι ανεξέλεκτα, θα προκαλέσουν τεράστια καταστροφή τόσο στον άνθρωπο, αλλά όσο και στον πλανήτη της Γης. Κρούεται ο κόδωνος του κινδύνου, ότι με αυτή τη νέα σκλαβιά του ανθρώπου θα έχουμε πολλά και κακά αποτελέσματα. Αλλά ακάθεκτοι, παρότι φωνάζουν και αποδέχονται ότι ναι μεν, εντούτοις ακάθεκτοι προχωρούν να εφαρμόσουν την παγκόσμια υποδούλωση του ανθρώπου. Ο Χριστός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο. Ο άνθρωπος θέλει να υποδουλώσει τον άνθρωπο, την εικόνα του Θεού. Γιατί? Για να εξυπηρετήσει ίδια συμφέροντα. Θυμάμαι όταν είχα επισκεφθεί πριν από 30 χρόνια κάποιο μέρος της γης, υπήρχαν τεράστια πλακάτ στις πλατείες και στους δρόμους που έλεγαν «Μη σκέφτεσαι τίποτα, μη φροντίζεις για τίποτα, μην αγωνιάζεις για τίποτα, το κράτος είναι για σένα». Δηλαδή, θα δουλεύεις και θα τρως και θα κοιμάσαι ό,τι κάνουν και τα ζώα. Και δεν θα κάνεις τίποτα άλλο. Ο στραγγαλισμός της σκέψεως είναι ο στραγγαλισμός της ελευθερίας του ανθρώπου. Και άπαξ και στραγγαλιστεί η ελευθερία του ανθρώπου, ο νους του, τότε ο άνθρωπος είναι ρομπότ. Τα παιδιά μας στα σχολεία, στα δημοτικά, έχουν αρχίσει να ρομποτοποιούνται. Δεν ανοίγουν εγκυκλοπαιδείες, βιβλία να μάθουν κάτι. Το πατούν στο κινητό και απευθείας βγάζει αυτό που θέλεις. Ανώδυνα, άκοπα, ανέξοδα, χωρίς να τροχίζεται το μυαλό μας. Μου δείξαν ένα πρόγραμμα προχτές, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Και έλεγε, θέλω να κάνω μια αίτηση να πιάσω εργασία. Και έλεγε το πρόγραμμα. Τι επίπεδο θέλετε να είναι η αίτησή σας, πανεπιστημίου, σχολής επαγγελματικής, λυκείου, γυμνασίου, δημοτικού, ποιο επίπεδο θέλετε να είναι η αίτησή σας. Γράφεις ποιο επίπεδο είναι και σου βγάλει την αίτηση. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να σκεφτούν βαθιά, αυτό το θεωρούν ότι είναι πρόοδος και εξέλιξη της επιστήμης. Και είναι μεν. Με τι αποτέλεσμα όμως, κάνοντας τον άνθρωπο άβουλο και εφόσον ο άνθρωπος είναι άβουλος, είναι χειριστικός ύστερα, μπορεί να τον χειριστεί ο καθένας, όπως θέλει και ό,τι θέλει. Γιατί? Για να επιτευχθεί αυτό που θέλει είναι η ατάξη των πραγμάτων. Και το άλλο, το οποίο και εσείς δεν το έχετε ακούσει, είναι η τροφική αλυσίδα της αλλαγής. Ήδη και στην πατρίδα μας στα Γιάννητσά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν εκτροφεία σκουλικιών και κατσαρίδων, τα οποία θα αποτελέσουν τροφή για μας σε λίγο καιρό. Και μάλιστα θα είναι εντός εισαγωγικών και στην πρόοδό μας αυτή η κατάσταση. Θα υπάρξει το πλαστικό κρέας. Όλα αυτά και πολλά άλλα. Είπαμε, ποιος είναι ο σκοπός της υποδηλώσεως του ανθρώπου. Πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με το διάταγμα το οποίο υπέγραψε ο Άγιος Κωνσταντίνος, το οποίο την μνήμη η Εκκλησία σήμερα εορτάζει και τιμά. Για την ελευθερία του ανθρώπου, του θρησκεύειν ελευθέρως την ανεξιθεσία. Και θα μου πείτε, εφόσον οι έχοντες τις τύχες του κόσμου στα χέρια τους κάνουν αυτά, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε.
να αλλάξουμε τον κόσμο εμείς εδώ. Μπορούμε όμως να ζήσουμε την ελευθερία την δική μας, την ελευθερία του προσώπου, μη υποκύπτοντας σε αυτά τα οποία σερβίρονται ως προοδευτικά. Και γιατί το κάνει όλος ο κόσμος, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Εάν φύγουμε από αυτή τη μειονεξία, διότι περί μειονεξίας πρόκειται, και για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από αυτή τη μειονεξία πρέπει να βάλει πηξίδα στη ζωή του Ιησού Χριστού, τότε θα μείνει αδούλωτος. Εάν σκύψει το κεφάλι ως πρόσωπο και ως οικογένεια, που είναι το κύτταρο της κοινωνίας και της ζωής, και υποδουλωθεί εις τα σωρέξεις και εις τα κελέψματα, αυτό που είπαμε και πολλών άλλων που η οικονομία χρόνου δεν λέμε και δεν μπορούμε να πούμε, διότι το θέμα είναι ανεξάντητο, δεν τελειώνει με τίποτα, τότε θα είμαστε κι εμείς ένας κρίκος στην αλυσίδα, ο οποίος βαδίζει για το θάνατο, όχι το θάνατο του σώματος, αυτός θα έρθει τους γιάντες. Διότι είναι το μόνο σίγουρο γεγονός που όταν ο άνθρωπος πέσει από τη μήτρα της μάνας του, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πεθάνει. Αλλά το γεγονός του θανάτου του πνευματικού, ο οποίος πνευματικός θάνατος θα είναι η διάλυση των πάντων από αυτή τη ζωή με τη διάλυση του νου και στη συνέχεια με τη διάλυση της ψυχής και την παράδοσή της στις δυνάμεις του σκόπους. Αδελφοί, όσοι θέλουν, ελευθερία είπε ο Γρατσάκης Κωνσταντίνος, στόμεν καλός, στόμεν μεταφρός. Οι άνθρωποι του Θεού θα υπάρχουν πάντοτε και οι άνθρωποι του Θεού δεν έρχονται σε αριθμούς. Η δύναμη του Κυρίου ενασθενεί ατελείω. Περίεργα πράγματα για τη λογική μας, πραγματικά όμως. Ένας αδύνατος μπορεί να είναι δυνατός και ο δυνατός να είναι αδύνατος, λογικός δεν κάθεται. Αλλά όταν υπερβεί στη λογική και βγει πάνω από τη λογική, κάθεται και πολύ μάλιστα. Αυτή την υπέρβαση λοιπόν καλούμεθα οι χριστιανοί να κάνουμε, ούτως ώστε να ζήσουμε στην ελευθερία. Ή Χριστός ημάς ελευθέρωτε, στήκεται και εμείς εγώ πάλι δουλείας ενέχεστε, λέει ο Απόστολος των Εθνών Πάντως. Ήθε η δάλης του Χριστού και οι πρεσβείες των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των οποίων την μνήμη εκκλησία σήμερα γεραίει και ορτάζει, να μας βοηθήσουν στον αγώνα της πίστεως και της ελευθερίας σώματος και ψυχής, ψυχής και σώματος, τα οποία είναι τόσο πολύτιμα, για τα οποία γίνεται τόση προσπάθεια να υποδηλωθούν και να καταστρακαλιστούν από την κοινωνία μας. Αμήν.